με τους πολίτες για δράσεις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Δήμου Κοζάνης. Ευκαιρία και αφορμή αποτελεί τα φετινά Χριστούγεννα, ο σχεδιασμός του Δήμου για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, όπου ο Δήμος καλεί όλο τον κόσμο να πάρει μέρος και να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή. Όπως τα έχετε δει, έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων και εκδηλώσεων που ξεπερνάει τις 35, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την έκθεση του Δήμου. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκδηλώσεις γίνονται όχι μόνο στην πόλη, διαδραματίζονται όχι μόνο στην πόλη της Κοζάνης, αλλά και σε αρκετές τοπικές και δημοτικές κοινότητες, γιατί θέλαμε να υπάρχει παρουσία του Δήμου και τα Χριστούγεννα στην περιφέρεια του Δήμου. Δεύτερο στοιχείο που θα θέλαμε να επισημάνω ότι και για φέτος, όπως και πέρυσι, το κόστος, μάλλον όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται με πάρα πολύ χαμηλό κόστος για το Δήμο Κοζάνης και κυρίως με χορηγίες. Όπως τα έχετε δει και στο φυλάδιο, οι χορηγοί της φετινής μας, του φετινού γιορταστικού έτσι, μενού, είναι ο Ηλέκτορ και η Τομή, η ΔΕΗ και η Περιφέρεια της Μακεδονίας. Παράλληλα, αξίζει να πω ότι όλος ο σχεδιασμός αυτός γίνεται από το Δήμο και από τα νομικά πρόσωπα, τον οργανισμό, το ΔΠΕΘΕ, αλλά και άλλους φορείς που συμμετέχουν και με αρκετό ανταγωνισμό από φορείς, οργανώσεις, ομάδες της πόλης και της περιοχής. Στόχος να ζωντανέψει το κέντρο της πόλης καταρχήν και γι' αυτό εστιάζουμε σε δράσεις και παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, ώστε το κέντρο της να γίνει σημείο αναφοράς, να υπάρχει κινητικότητα, ζωντάνια και αν θέλετε να βελτιώσουμε λίγο και την ψυχολογία των ανθρώπων αυτές τις μέρες που είναι λίγο πιο γιορταστικές. Και δεύτερον, όπως προανέφερα και προηγουμένως, να υπάρξει το γιορταστικό κλίμα να μεταφερθεί και σε αρκετές δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε με το άναμα του δέντρου στις 5 Δεκεμβρίου, με τη φωταγώγηση του δέντρου στις 5 Δεκεμβρίου και μια συναυλία με τον Μύρο Αναστρατή και την Ήβη Αδάμου. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων, θα στοιχειοδοτήσω έτσι κανένα δύο σημαντικές, η συναυλία με την Σόνια Θεοδωρίδου, τον Καρογιοθράφστη από τα μπαλέτα της Μόσχας, τους Μωμόγερους, όπως και πέρυσι που ήταν μια πολύ ωραία και εντυπωσιακή εκδήλωση, αλλά επαναλαμβάνω και με εκδηλώσεις με πολλούς οργανισμούς, ομάδες, συλλόγους, φορείς, με επίκεντρο τα παιδιά. Αυτά. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν το εσείς, δεν το έχω δει. Έριξε μια αυτοργαλέα να φτιάξει το πρόγραμμα. Δεν βλέπω εδώ κάποια συνδιοργάνωση, μια εκδήλωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης, συνήθως και με μάθη τα περασμένα χρόνια. Επειδή ταυτίζεται η χριστουγεννιάτικη αγορά και έτσι με την διάθεση και την προώθηση ας πούμε, της ενίσχυσης της χριστουγεννιάτικης αγοράς από το Δήμο, υπήρχε κάποιες συνεργασίες, κάποιες εκδηλώσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει, αλλά όλος αυτός ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ένα κουβέντα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Και ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει και γνωρίζει και το σχεδιασμό και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα και από τον Εμπορικό Σύλλογο για όλο αυτό το σχεδιασμό. Στόχος εξάλλου αυτής της πρωτοβουλίας του Δήμου τα τελευταία δύο χρόνια είναι να στηρίξει την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης που το έχει ανάγκη. Εδώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και ξέχασα να το πω προηγουμένως τους συντελεστές που δούλεψαν για αυτή την πρωτοβουλία, τους συνεργάτες του Δήμου, την κυρία Καραγιάννη, τον κύριο Κωνσταρέλα, την αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του οργανισμού, τα στελέχη του οργανισμού αθλητισμού πολιτισμού αλλά και των πολυοικονομικών προσώπων όπως είναι. Το ΔΠΕΘΕ και τα στελέχη και το προσωπικό του Δήμου των τεχνικών υπηρεσιών που δουλεύουν αυτές τις μέρες έξω στην πόλη για να τοποθετήσουν τον διάκοσμο προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στις 5 του μηνός ώστε να έχουμε έτσι ένα πολύ καλό κλίμα και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συμπολίτες αλλά και όλους εμάς να μας πιάσει αυτές τις μέρες το πρόγραμμα των Χριστουγέννων να αποκτήσουμε καλύτερη διάθεση, καλύτερη ψυχολογία, το έχουμε ανάγκη έτσι και ας αφήσουμε τις μιζέρια, τις κόντρες έστω και λίγες μέρες. Θα έχουμε τον υπόλοιπο καιρό να τα συζητάμε όσο χρειάζεται. Και την λόγη παραπάνω για τα γιαπράκια, να πάμε μια μικρή γεύση. Τα γιαπράκια, θα φάτε τα γιαπράκια και θα πάρετε μια μικρή γεύση. Δεν ξέρω, μόνο για αυτό. Έχουμε αρκετές γιορτές τώρα, δεν θα να μιλήσω για κάθε μια ξεχωριστά. Στοιχείο έχει κάνει δύο συγκεκριμένα. Είναι αρκετές. Να πω ότι για αυτή την προετοιμασία ξεκινάμε να δουλεύουμε από πολύ νωρίς. Δεν συστήνεται πολύ εύκολα αυτή, ούτε μια απλή υπηρεσιακή δουλειά. Είναι μια δουλειά που στείνεται με πάρα πολύ ως προς το στολισμό και τα σχετικά, ήταν χορηγία. Λοιπόν, επειδή κυκλοφόρησε κάτι περί του στολισμού και υπήρχε ένα δημοσίευμα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο στολισμός φέτος έγινε κυρίως υλικό που ήδη υπάρχει και επειδή κυκλοφόρησε για ένα δαπάνη που έγινε, η δαπάνη αυτή αφορά στολισμό ο οποίος από το 2009
είχε σταλεί από το Δήμο Κοζάνης για επισκευή και ήταν παρκαρισμένος σε μια εταιρεία στην Αθήνα προκειμένου να επισκευαστεί. Πέρυσι εμείς αναλάβουμε την πρωτοβουλία με αυτό το κόστος να επισκευάσουμε αυτόν τον διάκοσμο, ο οποίος είναι τοποθετημένος ήδη και τον είχαμε και πέρσι. Άρα δεν αφορά καινούργια δαπάνη, ούτε πώς να το πω, επιλογή του Δήμου να επιλέξει κάποιον επαγγελματία εκτός πόλης. Ο διάκοσμος αυτός ήταν ήδη στην Αθήνα, ήταν εκεί και απλά περίμενε κάποιον να το ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά. Έτσι, για να μην υπάρχουν εντυπώσεις, γιατί γράφτηκαν και υπόθηκαν διάφορα από διάφορους. Εκτός από τα σπιτάκια στην πλατεία, βλέπουμε και κάποια παιχνίδια. Θα πλαισιωθεί το. Θα πλαισιωθεί. Απλά θα πρότεινα πριν να δούμε το οτιδήποτε να το αφήσουμε να ολοκληρωθεί, γιατί θα μπει και το καινούργιο δέντρο και η Φάτνη και ο υπόλοιπος σχεδιασμός. Ας το δούμε τις επόμενες μέρες ολοκληρωμένο και τότε θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Να πω ότι το σκεπτικό και συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να ξαναποκτήσει το κέντρο ή να συνεχίσει να λειτουργεί, να αποκτήσει ζωτικότητα, να αποκτήσει κινητικότητα, να αποκτήσει κίνηση με στόχο και την διάθεση των ανθρώπων, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως και τη στήριξη της εμπορικής κίνησης της πόλης. Κύριε Δημαρχή, είπατε ότι το κόστος μπορείτε να προσδιορίσετε πόσο θα στοιχήσει στον Δήμο και αν μπορούμε συνολικά με τις χορηγίες να πούμε πόσο θα είναι συνολικά επί τη μέση. Δεν έχω αυτή την σαφή εικόνα. Αυτό το οποίο για το οποίο όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο Δήμος θα δώσει πολύ λίγα χρήματα, δηλαδή θα είναι στη διάθεση στα στοιχεία του στο επόμενο διάστημα. Δεν θα ξεπεράσει. Ξέρω, μόνο το καινούργιο δέντρο, αν δεν κάνω λάθος, θα αγοράσει ο Δήμος, που είναι ένα κόστος 5.000 ευρώ ίσως. Ακίνητα κόστη παντός. Να πω κάτι. Δεν υπάρχουν δυνατότητες πλέον για να πάμε σε λογικές πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν και καλώς ή κακώς γινόντουσαν. Εγώ νομίζω ότι στα θετικά που αξίζει κανείς να καταγράψει για την προσπάθεια του Δήμου είναι ότι αξίζει να δει το αποτέλεσμα αυτό συγκριτικά με το κόστος που διατίθεται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ενεργοποιούνται οι κοινωνικές ομάδες της πόλης και οι φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν και το ότι το αποτέλεσμα κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τζάζο συναυλία.